Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Κατερίνα Ψυχογιού. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στα Περιώτικα Ναυπλίου τις πρώτες απογευματινές ώρες 60χρονος οδηγός αγροτικού αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε κυπαρίσι με αποτέλεσμα τον ευτυχώς όχι σοβαρό τραυματισμό του. Επιτόπου έφτασαν δυνάμεις της τροχέας Ναυπλίου και της πυροσβεστικής υπηρεσίας με δύο οχήματα, απεγκλώβησαν τον οδηγό που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια οι άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας έσυραν το αυτοκίνητο εκτός του οδοστρώματος, ανοίγοντας την κυκλοφορία. Εκλήθη η υπηρεσία μας για παροχή βοηθείας και συγκεκριμένα για τροχαίο ατύχημα. Φτάνοντας στο σημείο είδαμε ότι ένα αγροτικό αυτοκίνητο έχει εκτραπεί της πορείας του, έχει βγει στο πρανές της οδού και έχει πέσει επάνω σε δέντρο σε ένα κυπαρίσι. Απεγκλωβίσαμε έναν άντρα εν ζωή και από ό,τι φαίνεται δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Είναι άγνωστοι οι λόγοι που εξετράπη της πορείας του. Διενεργείται προανάγκης μετά. Αυτό είναι θέμα της αστυνομίας, της τροχέας. Εμείς αφού βγάλαμε τον άνθρωπο που ήταν το έργο μας αυτό και έχει πάει στο νοσοκομείο του Άργους, κάναμε στην άκρη το αυτοκίνητο με τη χρήση εργάτη και καθαρίσαμε το δώσουμε. Παρουσιάστηκαν στην Κόρινθο τα στοιχεία της ένταξης των έργων στο ΕΣΠΑ αλλά και η πορεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της συνεταιριστικής, παρουσία του Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη, του Προέδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας, Προέδρων Επιμελητηρίων και άλλων φορέων. Στην Κορινθία θα δώσω δύο αριθμούς για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται. Ο αριθμός είναι 143 και η επιδότηση είναι 9,2 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτές θα προσθέσουμε και 105 υποσύσταση ή νέες επιχειρήσεις, οι οποίες θα επιδοτηθούν με 7,3 εκατομμύρια ευρώ. Σύνολο 16,5 εκατομμύρια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχει τόσο ανάγκη η αγορά της Κορινθίας. Η συνεργασία με την περιφέρεια είναι κάτι το οποίο οφείλουμε με τις περιφέρειες που μετέχουν στην προσπάθεια των ΠΕΠ και εμείς βοηθήσαμε στην προετοιμασία των φακέλων, στην προετοιμασία της αξιολόγησης κλπ. Η συνεργασία ήταν εξαιρετική και οι περιφέρειες έβαλαν τη στρατηγική και τις προτεραιότητες. Εμείς στην διαχειριστική τεχνογνωσία, τους υπαλλήλους οι οποίοι δούλεψαν με αποτελεσματικό τρόπο και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να παρουσιάζουμε αυτά τα αποτελέσματα και την μεγάλη προοπτική και ελπίδα που έχουμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της οικονομίας στην περιοχή μας. Επειδή όμως και όλα αυτά χρειάζονται και χρήματα στις επιχειρήσεις για να ξεκινήσουν και υπάρχει η πρόβλεψη να πάρουν την επιδότηση από την αρχή για όλο το έργο εφόσον παρουσιάσουν διοικητική επιστολή και με κάποιες άλλες προϋποθέσεις, είναι σήμερα μαζί μας και μετά την παρουσίαση της διαχειριστικής, θα γίνει μια παρουσίαση από την συνεταιριστική τράπεζα Πελοποννήσου. Ο πρόεδρος ο Γιώργος Πελεμαρίδης είναι μαζί μας και οι συνεργάτες του και θα μας εξηγήσουν πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, κάτι το οποίο έχουμε κάνει μέχρι σήμερα πολλές φορές και με εξαιρετική επιτυχία. Γνωστού όντως του μεγάλου ζητήματος και του μεγάλου προβλήματος που έχουν η επανακίνηση των τραπεζών μετά την ανακεφαλαιοποίηση, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτή τη στιγμή δίνεται η δυνατότητα να ορίσουμε ως σημαντικό χρηματοπιστωτικό μας partner τη συνεταιριστική μας τράπεζα. Και αυτό το κρίνω πάρα πολύ σημαντικό.
γιατί όλες οι ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες στηρίζουν κυρίως την ανάπτυξή τους, όχι σε ξένες δυνάμεις, αλλά στις εγχώριες δυνάμεις της οικονομίας. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να στείλω για άλλη μια φορά το μήνυμα ότι οφείλουμε όλοι μας, αν θέλουμε να έχουμε απρόσκοπτη ανάπτυξη και εξέλιξη στην οικονομία της περιφέρειας, να ενισχύσουμε την προσπάθεια της συνεργητικής τράπεζας όσο πιο δυνατότερη γίνεται η συνεργητική μας τράπεζα, αλλά και οι υπόλοιπες συνεργητικές τράπεζες, τόσο μεγαλύτερες ευκαιρίες θα υπάρξουν για πιο ορθολογική διαχείριση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Γιατί δυστυχώς μία από τις μεγάλες παρενέργειες της οικονομικής ύφεσης ήταν οι στρεβλώσεις που έκανε το ίδιο το χρηματοπιστωτικό σύστημα στη χώρα μας. Και χαίρομαι γιατί για άλλη μια φορά μου δίνεται η ευκαιρία να τονίσω αυτή την ρεαλιστική άποψη που υπάρχει πλέον και βεβαιώνεται συνεχώς στη χώρα μας. Χαίρομαι λοιπόν γιατί θα υπάρξει μια συνεργασία με την συνεταιριστική τράπεζα προς αυτή την κατεύθυνση. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο του Κοινοτηρίου Κορινθίας, τον κύριο Βασίλη Νανόπουλο, για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου έδωσε να έρθω σήμερα σε επαφή με όλους εσάς, τους βασικούς εκφραστές της οικονομικής ανάκτησης της Πελοποννήσου. Οι περισσότεροι, όπως γνωρίζετε, η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ξεκίνησε το 1994 με πρωτοβουλία των επιχειρηματιών της Κορίνθου σε ένας πιστωτικός συνεταιρισμός και πήρε άδεια πιστωτικού ιδρύματος 4 χρόνια αργότερα το 1998. Από τότε αναπτύσσεται σταδιακά αλλά και σταθερά προσελκύοντας νέα μέλη, επεκτείνοντας το δίκτυο των καταστημάτων της και αυξάνοντας παράλληλα τη δύναμή της με γοργούς ρυθμούς. Το 2008 ξεπερνάει τα όρια του νομού Κορινθίας, επεκτείνοντας το δίκτυο και τις δραστηριότητές της σε όλους τους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και στην Αττική, στον Ασπρόπυργο. Εμφανίζοντας μέχρι σήμερα, παρά την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, μια αλματώδη άνοδο στα μεγέθη της. Σε όλο αυτό το διάστημα, όπου το σύνολο σχεδόν του τραπεζικού συστήματος βρισκόταν σε εμφανή αδυναμία να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρηματιών, η Τράπεζα Πελοποννήσου στάθηκε στο πλευρό σας, παρά το μικρό αλλά ευέλικτο μέγεθός της. Το 2012 ήταν μια κρίσιμη χρονιά με γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Κάποια από αυτά τα γεγονότα είχαν επίπτωση και στις συνεταιριστικές τράπεζες. Η ανάκληση της άδειας των τριών συνεταιριστικών τραπεζών ήταν λογικό να προβληματίσει αρκετούς μεριδιούχους. Όμως, ακόμα και σε αυτή τη συγκυρία, οι μεριδιούχοι της Τράπεζας Πελοποννήσου έδειξαν εμπράκτως ότι περιβάλλουν την εμπιστοσύνη της προσπάθειάς μας. Η συνεταιρία χείριση της τράπεζας και η διατήρηση των υψηλών ταμιακών διαθεσίμων αντιμετώπισε την αυξημένη ζήτηση των μετρητών, εμπεδώνοντας ακόμα περισσότερο το κλίμα εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα όχι μόνο την ανάκαμψη αλλά και την αύξηση των καταθέσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα. Ο Περιφερειάρχης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου Κωνσταντίνος Γιώβας επισκέφθηκε το πρωί την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου, μίλησε με τον διοικητή Γιώργο Δελογιάννη και τους άνδρες του σώματος και έκανε απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου που, όπως δήλωσε, πήγε ιδιαίτερα καλά αφού κάηκαν εκατοντάδες στρέμματα λιγότερα το 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Επιπλέον έγινε συζήτηση προγραμματισμός για ενδεχόμενο ακραίων χειμωνιάτικων καιρικών φαινομένων. Με την ευκαιρία της λήξης αντιπυρικής περίοδου, θεώρησα σωστό να περάσω από τις υπηρεσίες της Αργολίδος στο Άργος και στο Ναύπλιο. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τους διοικητές των υπηρεσιών για την καλή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και να συζητήσουμε και θέματα που αφορούν την επερχόμενη χειμερινή περίοδο, όσον αφορά πλημμυρικά φαινόμενα και χιονοπτώσεις. Θέλω επίσης με την ευκαιρία που μου δίνετε να ευχαριστήσω και όλους τους φορείς της Αργολίδας, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τους δημάρχους, τους εθελοντές, την ελληνική αστυνομία, τις ένοπλες δυνάμεις, τη δασική υπηρεσία και όλους τους πολίτες που μας βοήθησαν ώστε τόσο στην πρόληψη όσο και στην καταστολή, ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ θετικό και για την Αργολίδα, που παρόλα που αυξήθηκε κατά μικρό ποσοστό, περίπου 5% ο αριθμός των πυρκαγιών φέτος,
Είχαμε λιγότερες καμένες εκτάσεις, περίπου 10.000 στρέμματα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και αυτό οφείλεται στις προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι πυροσβέστες συνολικά, τους οποίους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται, ο σχεδιασμός ήταν επιτυχημένος, γιατί και εμείς παρακολουθούσαμε όταν έπιανε μία φωτιά. Έσπευδαν όλες οι δυνάμεις, τα λέγαμε, και από το Άργο σε τον Άφλιο, και η καταστολή ήταν γρήγορη της πυρκαγιάς. Ήταν ένας τρόπος αυτός. Ήταν ένας τρόπος αντιμετώπισης και πιστεύουμε στην άμεση αντιμετώπιση των συμβάτων και στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων, ώστε να περιορίσουμε αρχικά την πυρκαγιά, ώστε να μην έχει ιδιαίτερη εξάπλωση και έχουμε καμένα στρέμματα σε χιλιάδες. Πιστεύω το καταφέραμε αυτό και έτσι είχαμε ελάχιστες ζημιές τόσο για τους πολίτες και δεν κινδύνευσαν άνθρωποι όσο και οι περιουσίες τους. Τώρα φαντάζομαι ότι θα βάλετε σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός σας θα είναι για τις πλημμύρες, όπως είπατε, και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Θα έχετε επαφές και με, εκτός από τους πυροσβέστες, τους συναδέλφους σας και με άλλους? Θα επισκεφτώ τώρα τον Δήμαρχο Ναυπλίου, τον κύριο Κοστούρο, και θα συναντηθώ και με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χιβιδόπουλο, και θα συζητήσουμε και τη Δευτέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα κάνουμε έναν απολογισμό και στην περιφέρεια Πελοποννήσου και θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Ως προς την περιφέρεια, μια και αναφέρεστε, ήταν λιγότερες οι πυρκαγιές ή λιγότερα τα στρέμματα? Λιγότερα, έχουμε λιγότερα, περίπου 56.000 στρέμματα καμένες εκτάσεις στην περιφέρεια Πελοποννήσου και μειώθηκαν οι πυρκαγιές γύρω στο 30% σε σχέση με το 2012. Ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά και αυτό οφείλεται στις προσπάθειες και των πυροσβεστών αλλά και όλων των φορέων που συνεργάστηκαν μαζί μας. Να μείνουμε στο θέμα, καθώς ο Περιφερειάρχης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, Κωνσταντίνος Γιώβας, επισκέφθηκε το πρωί και το Δήμαρχο Ναυπλίων, Δημήτρη Κοστούρο, με θέμα τον απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου αλλά και τον προγραμματισμό για τυχαίων ακραία καιρικά φαινόμενα εν ώψη του χειμώνα. Οι δύο άνδρες δήλωσαν ότι η συνεργασία των υπηρεσιών με την τοπική αυτή διοίκηση έχει ουσιαστικά αποτελέσματα. Μετά την επίσκεψή μου στις πυροσβεστικές υπηρεσίες Άργους και Ναυπλίου, επισκέπτομαι τον Δήμαρχο Ναυπλίου, προκειμένου να τον ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία που είχε με την υπηρεσία μας καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και να συζητήσουμε και θέματα προετοιμασίας με ενόψη τον ερχόμενο χειμώνα, που αφορά πλημμυρικά φαινόμενα και χιονοπτώσεις στην περιοχή. Θα συζητήσουμε θέματα και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει από τη συζήτηση αυτή, προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πάντα σε πάρα πολύ καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα με τον κύριο Δήμαρχο εδώ Ναυπλίου. Εγώ θα ήθελα να τους καλωσορίσω, να καλωσορίσω και τον Περιφερειακό Διευθυντή, αλλά και τους δικούς μας διευθυντές και διοικητές, γιατί η συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα είναι εξαιρετική, μπορώ να πω. Θα ήθελα να πω σε όλους τους δημότες ότι η πυροσβεστική ναυπλίου επιτελεί ένα απίθανα δύσκολο έργο σε πολύ δύσκολες εποχές με τρομερή αποτελεσματικότητα. Αυτό το έχει δείξει σε όλες τις φάσεις και της ετήσιας, να το πω έτσι, διαδρομής και της καλοκαιρινής χρονιάς και της καλοκαιρινής περίοδου αλλά και της χειμωνιάτικης. Έτσι εδώ μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι η πυροσβεστική υπηρεσία θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να μας παρέχει την υπηρεσία που χρειαζόμαστε. Θεία λειτουργία μεταρτοκλασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου Άργους για τη γιορτή των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, που είναι προστάτες του Συλλόγου Παραπληγικών Αργολίδας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Ανδρέας Τριανταφύλου, μίλησε για το βίο των Αγίων. Εορτάζουμε τους Αγίους Αρχαγγέλους. Κύριο έργο των Αγγέλων είναι η ακατάπαυστη δοξολογία του Θεού. Έργο τους είναι και η διακονία στα μεγάλα γεγονότα της Θείας Οικονομίας, καθώς και η φροντίδα για την σωτηρία των ανθρώπων. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, οι Άγιοι Άγγελοι πλάστηκαν πριν από την δημιουργία του υλικού κόσμου. Είναι επίσης γνωστό πως το 10ο τάγμα των Αγγέλων από την αλαζονία του αιωσφόρου για ισοθεία ξέπεσε και έτσι σαν ελεύθερα όντα παρέμειναν και θα συνεχίσουν να παραμένουν στο κακό. Μετά την πτώση τους έγιναν εχθροί του Θεού και του ανθρώπου. Αντιστάθηκαν σφόδρα και σε αυτό τη σωτηρία στο έργο του Ιησού Χριστού μέχρι τον σταυρικό θάνατο και την ταφή του. Απατήθηκαν όμως λόγω της ανθρώπινης φύσης του, γιατί αναστήθηκε ως παντοδύναμος. Με τον Σταυρό και την Ανάστασή του κατάφερε θανάσιμο τράπα στο θάνατο και τον Σατανά. Ο Θεός κάνει βήματα προς εμάς, διότι είναι ο Θεός εσπλαχνίας και επεμβαίνει πολλές φορές ο ίδιος
η ίδια της υπεραγίας Θεοτόκου, η ίδια των Αρχαγγέλων που τιμούμε σήμερα, η ίδια των Αγίων. Εμείς ερχόμεθα στην Εκκλησία, ανάβουμε κεριά, ανάβουμε λαμπάδες. Είναι ομολογία πίστεως αυτή, ότι είμαι φως και φωτίζω. Είμαστε φως εμείς και φωτίζουμε. Χωρίς εγωισμό προσφέρουμε τις ευεργεσίες μας στους συνανθρώπους που σηκώνουν το σταυρό τους. Εμείς, αν έχουμε και υποκείμεθα εις τα δεινά, είναι διότι δεν είμεθα με το Θεό. Είμεθα τυπικοί άνθρωποι. Δεν είμεθα ουσιαστικώς αφιερωμένοι στο Θεό. Γι' αυτό και ακριβώς φοβούμεθα τον κόσμο, υπολογίζουμε τον κόσμο, λογαριάζουμε τον κόσμο. Όταν ο άνθρωπος είναι με τον Θεό, δεν φοβάται τίποτα. Αν βέβαια επιτρέψει ο Θεός, θα είναι προς το συμφέρον του ανθρώπου. Θυμάστε τι είπε ο Πιλάτος εις τον Χριστό. Του λέει λοιπόν, δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω ή να σε αφήσω ελεύθερο. Αποκρίθη ο Ιησούς, δεν θα είχες καμία εξουσία εναντίον μου εάν δεν σου ήταν δεδομένο άνωθεν. Ιωάννου Γιωταθήθα 10:11. Χρειάζεται λοιπόν κάποια υπογραφή για να γίνει κάτι εναντίον κάποιου ανθρώπου αφιερωμένο στο Θεό. Αν εμείς υποκείμεθα σε όλα αυτά που υποκείμεθα, είναι διότι δεν είμεθα αφιερωμένοι στο Θεό. Η κακία των ανθρώπων παρουσιάζεται επί των ανθρώπων, διότι οι άνθρωποι δεν είναι αφιερωμένοι εις τον Ιησούν Χριστόν. Επήγε και ο Κυπριανός να κατακτήσει με τα μάγια του την Ιουστίνη, αλλά η Ιουστίνη ήταν του Χριστού και τον έφερε κοντά στον Ιησού Χριστό και μετανόησε και εξομολογήθηκε και τα έκαψε τα βιβλία και έγινε ο Άγιος Κυπριανός. Αυτό να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Πολλές φορές έρχεται ο Χριστός και σου χτυπά την πόρτα. Τον βάζεις να καθίσεις στο σαλόνι της ψυχής σου. Ζει Κύριος ο Θεός. Δεν πέθανε ο Θεός. Αν μάθετε ότι πέθανε και τον κυδεύσανε, τότε να απογοητεύεστε και να λυπήσετε. Τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί στο σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος Ναυπλίου το καλάθι της αγάπης και της αλληλεγγύης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παρατήματος Ναυπλίου. Τα προϊόντα που θα συγκεντρωθούν θα αποτελέσουν μικρά αλλά ουσιαστικά πακέτα αγάπης για άπορες οικογένειες της περιοχής τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ειλικρινά τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος και ειδικότερα το κατάστημα Ναυπλίου και πιο συγκεκριμένα το διευθυντή κ. Κώστα Μπακογιάννη, που μας επέτρεψε στον Ερυθρό Σταυρό τομέα Ναυπλίας να θέσει καλάθι υπέρ των αναξιοπαθούντων αδελφών μας. Στις ημέρες αυτές τις δύσκολες που ζούμε, όπως τα είπαμε στη συνέντευξη τελευταία. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε θέλει μπορεί μαζί με τα ψώνια του να βάλει ένα... Ένα απλό βέβαια οπωσδήποτε να συντηρείται, τροφή, όχι αυτό αναλώσιμη της ώρας, αλλά διαρκείας. Από περίσσευμα βέβαια, κανενός δεν περισσεύει όπως γνωρίζουμε σήμερα, αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι έστω ένα κουτί γάλα μικρό σώζει κάποια ζωή. Αυτά θα γίνουν δέματα τα οποία θα δοθούν τα Χριστούγεννα σε άπορες οικογένειες. Θα δεματοποιηθούν στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια με οτιδήποτε άλλο έχει ο Ερυθρός Σταυρός θα τα παραχωρήσει σε δικαιούχους. Πράξη αλληλεγγύης, φιλανθρωπίας. Και όπως σας είπα, πρέπει να εντρυφήσουμε στην επιστήμη της αγάπης. Και η επιστήμη της αγάπης δεν είναι άλλη από αυτή. Ο αλτρουισμός, η αλληλεγγύη, η φιλαλία. 138 ψήφους πήρε η Δάκη, 116 απέναντι η Όχθη, 48 η ανεξάρτητη κίνηση καθηγητών και 41 η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών κατά τις εκλογές της ΕΛΜΕ που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη με κάλυπες που στήθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου και 2ου Γυμνασίου Ναυπλίου. Η συμμετοχή των καθηγητών στις εκλογές ήταν μεγάλη και ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού πραγματικά ο κλάδος αντιμετωπίζει μεγάλη κρίση. Οι νεοεκλεγέντες θα συνέλθουν σε σώμα τις επόμενες ημέρες για απονομή των ρόλων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Παρόλο που έτσι υπάρχει μια κρίση γενικότερα στον κράτο, ο κόσμος φάνηκε ότι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και ήρθε και συμμετείχε στις εκλογές. Συμμετείχε για να δώσει τα μηνύματά του φυσικά. Ψήφισαν συνολικά μαζί με την Ερμιονίδα γύρω στους 360. Μεγάλη συμμετοχή. Παρόλο που είπαμε ότι υπάρχει οικονομική κρίση, είμαστε 700 περίπου καθηγητές. Οι μισοί και παραπάνω συμμετέχουν, παρόλο που είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρώτη δύναμη ήρθε η ΔΑΚΕ και πήρε 138 ψήφους. Δεύτερη δύναμη. ΔΑΚΕ που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία. Η απέναντι όχθη, ανένταχθη λένε, αλλά έχει περισσότερο του αριστερού χώρου, μπορούμε να τη θεωρήσουμε. Και πήρε 116 ψήφους. Δεύτερη. Και η τρίτη ήταν η κίνηση των ανεξαρτήτων καθηγητών που ήταν μαζί εμείς, προερχόμενη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, γιατί εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε και κάποια πράγματα όπως είναι σήμερα, δηλαδή να έχουμε απολύσεις και να λέμε ότι είμαστε ΠΑΣΟΚ. Δεν μας τιμά δηλαδή, γιατί είμαστε ένα διαφορετικό κόμμα. Και φτιάξαμε μια κίνηση που δώσαμε το στίγμα μας και ενώ στο παρελθόν είχαμε και 100 ψήφους, πήραμε 50, αλλά με αξιοπρέπεια. Και τρίτη δύναμη, το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών, η ΕΣΑΚΣ δηλαδή, που είναι στον, πάλι στον αριστερό χώρο, στο Κομμουνιστικό Κόμμα τους. Και πήρε 41 ψήφους, δεν έβγαλε έδρα. Ποιοι εξελέγησαν λοιπόν? Από τη ΔΑΚΕ εξελέγησαν ο Αντωνόπουλος, ο Δελής και ο Ρουμελιώτης. Από την απέναντι όχθη η Χαρίτου, ο Χατζη Αναστασίου και η Ράλη. Και από την κίνηση των ανεξαρτήτων καθηγητών, εγώ ο υποφαινόμενος. Δεν έχει άλλο. Άρα πότε θα συγκοληθείτε σε σώμα? Τις επόμενες μέρες, βάσει των δυνάμεων και των διαργασιών που θα γίνει, θα συγκριθούμε στο σώμα και θα κάνουμε το καινούριο Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο θα πάρει τις αρμοδιότητες που πρέπει ο καθένας. Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Νότης έκανε παρέμβαση και ζήτησε να εκδοθεί ψήφισμα από το σώμα που να καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται και να καταδικαστεί η πράξη τρομοκρατίας που είχε ως θύματα δύο νέους ανθρώπους στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε να συντάξει το ψήφισμα και να το ψηφίσει. Παρακαλώ να δείτε τώρα πως τώρα και αυτά, γιατί εδώ δεν ξεχωρίζουμε όπως είναι εγκληματικές ενέργειες τώρα και αποδείχθηκε τρομοκρατική ενέργεια για τα θύματα αυτά προχθές που σκοτώθηκαν και πιστεύω ότι, ότι πρέπει να καυτηριάζουμε από όπου προέρχεται και τις ενέργειες. Τα Ελληνόπουλα είναι λίγα και αυτοί οι γονείς των θυμάτων αυτών πήρα αυτή θέση να μην σαγηθεί πάλι ελληνικό αίμα. Άδικα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο λεπτά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε το δελτίο. Κρυολόγησες. Τα αντιβιωτικά δεν καταπολεμούν τους ιούς που προκαλούν τα κρυολογήματα και τη γρήπη. Αυτό που χρειάζεσαι είναι ξεκούραση και άφθονα υγρά. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλέψου το γιατρό σου. Φρόντισε τον εαυτό σου. Μην παίρνεις αντιβιωτικά χωρίς λόγο. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Νάφλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής
για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδισόγια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδισόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδισόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751-051-586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Όπερα. Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα, να μην μιλάω με μια γνωστή στη γόρτα. Για θύμισέ μου το όνομά σου για να δω αν είσαι αυτή που φέρνω τώρα στο μυαλό. Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα, να μην μιλάω με μια γνωστή στη γόρτα. Όπερα. Υπό νέα διεύθυνση. Για θύμισέ μου το όνομά σου για να δω αν είσαι αυτή που φέρνω τώρα στο μυαλό. Όπερα. Η μέρα μνήμης για την επέτειο της λήξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου πραγματοποιήθηκε την 5η το απόγευμα στο Βουλευτικό από τον Δήμο Ναυπλιαίων, το ΔΟΠΑΤ και το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσικά ακούσματα και χοροδιακά τραγούδια. Σήμερα είμαστε εδώ για μια πολύ σημαντική ημερομηνία που ενώνει Έλληνες και Γάλλους. Είναι η λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχουμε όλη συνείδηση του πόσο σημαντική ημερομηνία είναι. Η Ελλάδα και στον πρώτο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο συμμετείχε δίπλα στις ιδεολογικές δυνάμεις της Ευρώπης και του κόσμου. Και για αυτή τη συμμετοχή πλήρωσε με πολύ μεγάλο φόρο αίματος. Σήμερα που η Ευρώπη της αλληλεγγύης, η Ευρώπη των λαών και της συμπόνιας φαίνεται να ξεφορτιάσει, πιστεύουμε ότι χρειάζεται πολιτικές τομές και πολιτικές αποφάσεις πολύ γενναίες και πολύ πρωτοποριακές για να διπλάσουμε αυτό που έχουμε κερδίσει. Η Γαλλία, από την άλλη, με την οποία μας ενώνουν δεσμοί φιλίας, είναι μια χώρα που μπορεί να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες. Τέτοιες πρωτοποριακές πολιτικές μπορεί να τις εφαρμόσει. Εμείς θα είμαστε εδώ για να τις υποστηρίξουμε. Όπως φυσικά υποστηρίζουμε και οι ενέργειες σαν τη σημερινή. Κυρία Ζανδουλάκου, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική πρωτοβουλία. Εμείς αντίπως στους Ναυπλιαίων θα είμαστε κοντά σας και κοντά σε όλες τις ενέργειες που θα κάνετε. Να είστε καλά και να συνεχίσετε να κάνετε ενέργειες για την ειρήνη, για την πρόθεση της φιλίας των δύο λαών. Ξέρετε ότι υπάρχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Διοργανώνουμε ο Δήμαρχος Ναυπλίου, το Παράρτημα Ναυπλίου του Γαλλικού Προξενείου, καθώς επίσης και το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μία εκδήλωση που αφορά την μεγάλη εθνική επέτειο, που αφορά την μεγάλη εθνική επέτειο της ανακοχής, της απελευθέρωσης και της λήξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην εκδήλωση αυτή συμμετέχουν δύο φοιτητρίες από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που θα μας τραγουδήσουν δύο τραγούδια του δύο κλασικών συνθετών. Στη συνέχεια έχουμε την Δημοτική Χοροδία του Δήμου Ναυπλίου υπό τον μαέστρο Θεοδόση Αντωνιάδη, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν γνωστά τραγούδια Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Ελεοντή. Και στη συνέχεια η χοροδία της Πολωνίας, Matrical Singers, θα μας τραγουδήσει γνωστά πατριωτικά πολωνικά κομμάτια, καθώς επίσης τραγούδια τα οποία αποτελούν έμπνευση και εκφράζουν την ψυχή της Πολωνίας.
Θέλουμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Ναυπλίου που βοήθησε στη διοργάνωση αυτή, κύριο Δημήτρη Κοστούρο, καθώς επίσης και την πρόεδρο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, η οποία βοηθά πάντα σε οποιοδήποτε πολιτιστικό γεγονός συμβαίνει στην πόλη και δίνει την συνδρομή της. Ελπίζω να είναι μια ευχάριστη βραδιά που και θα απονείμει σεβασμό στους πεσόντες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα δώσει κάποια διδακτικά μηνύματα σε εμάς όσον αφορά την ειρήνη και θα προκαλέσει επίσης και ευχάριστα συναισθήματα αφού η βραδιά θα είναι μουσική και θα ακούσουμε ευχάριστα τραγούδια. Σήμερα νομίζω ότι πέρα από ότι ένα πολύ ωραίο και ευχάριστο πρόγραμμα που θα παρακολουθήσετε με αφορμή τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θεωρώ ότι είναι μια ημέρα μνήμης, γιατί αυτός ο πόλεμος είχε πάρα πολλά θύματα. Λέω ότι το είπα και στην συνέντευξη τύπου, ξαναλέω ότι έχουμε 19 εκατομμύρια σε στράτευμα, απώλειες ανθρώπινου δυναμικού και 18,5 εκατομμύρια άμαχο πληθυσμό. Λοιπόν, με τη λήξη του, νομίζω η μεγαλύτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε αυτούς τους νεκρούς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που θα έλεγα ότι έχει κοινά με το σήμερα, διότι ήταν μια υπόθεση της Γεραιάς Υπήρου, μια δύσκολη στιγμή της. Ονομάστηκε παγκόσμιος βέβαια, γιατί μετά μπήκαν τα πικιακά στρατεύματα και μπήκε και η Αμερική, αλλά ήταν μια έτσι ενδοευρωπαϊκή διένεξη, όπως και τώρα η Ευρώπη ζει δύσκολες στιγμές, άλλου τύπου, έτσι, άλλου τύπου διαμάχες. Όμως είναι πάλι υπόθεση αυτής της Υπήρου που ανοίγει, στην οποία ανήκουμε όλοι. Λοιπόν, αυτός ο πόλεμος όμως για μας είχε μετά κάτι πολύ σημαντικό, δεν ξέρω αν το ανέφερε και η κυρία Τζανετουλάκου, ήταν η υπόθεση που παίρνει ο Βενιζέλος στα χέρια του με τις συνθήκες των Σεβρών του Βουκουρεστίου και του Λονδίνου, όπου βέβαια, επειδή τεθήκαμε υπό την πλευρά των νικητών, καταφέραμε να πάρουμε τα Δωδεκάνησα, την Ανατολική Δυτική Θράκη και να ορίσουμε τη Μακεδονία και την Ήπειρο και κάποια νησιά μας στο Αιγαίο. Αυτό ήταν το σημαντικό. Απόψε θα έλεγα ότι πέρα από την ημέρα μνήμης, έτσι με την μουσική, με τα μουσικά ακούσματα, ας ταξιδέψουμε σε αυτή τις δύσκολες στιγμές που είναι ένας πόλεμος. Πολλές φορές θα ακούγεται ότι σήμερα έχουμε έναν οικονομικό πόλεμο. Ένας πόλεμος πάντα είναι ένα δύσκολο πράγμα και ο πόλεμος της μάχης, της ενεργούς, της συμβατής μάχης που λέμε, έχει νεκρούς. Σε αυτούς τους νεκρούς λοιπόν θα ήθελα να αφιερώσω αυτούς τους μακρινούς νεκρούς αυτή τη βραδιά.
κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε, όλο το δελτίο ειδήσεων της DR Τηλεόρασης μπορείτε να τα παρακολουθείτε και από το website www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 το βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Μάρκετς Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με τρία καταστήματα. Ηρακλέος 30, Άργος, Χαρίλαο Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Σούπερ Μάρκετς Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Μεσεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεσεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Νανού Ντόνατς. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του HASP. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Νανού Ντόνατς. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Νανού Ντόνατς. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 10 έως 22 βαθμούς, στα δυτικά από 11 έως 24, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 8 έως 24 και στα νησιά από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.